Έχει ξεκινήσει ήδη, είναι γύρω στις 450.000, έχει ξεκινήσει από τους προηγούμενους μήνες. Απλώς αυτή τη στιγμή, επειδή τέθηκε ένα ερώτημα από κάποιους οι οποίοι περιβάλλον, επιμελητήριο περιβάλλοντος πολιτισμού Χίου, έτσι ονομάζεται, έκαναν μια ερώτηση σχετικά με αυτά τα οποία υπεγράφηκαν τελευταία αυτόν περιφερειάρχη, δηλαδή τους απαιτούμενους, την οριοθέτηση των χυμάρων τα οποία είναι, που είναι πιο επικίνδυνοι, δηλαδή ξεκινάμε από τους ποταμούς οι οποίοι είναι πιο επικίνδυνοι. Και αυτοί οι ποταμοί είναι προς το παρόν, είναι ο Μαλαγιώτης στη Βολισσό, είναι στο Μάρμαρο Καρδαμήλων και στη Λαγκάδα. Αυτοί δηλαδή έχουν την προτεραιότητα, γιατί συνήθως αυτοί είναι οι οποίοι προκαλούν προβλήματα. Αυτή είναι και η απάντηση που δίνουμε σε αυτό το ερώτημα που έχουν θέσει κάποιοι, μια ομάδα. Από ό,τι με ενημέρωσαν και οι τεχνικές υπηρεσίες, ήδη έχουν καθαριστεί, απλώς θα γίνουν παρεμβάσεις. Δηλαδή η οριοθέτηση σημαίνει ότι θα δούμε τι ακριβώς απαιτείται και για τα επόμενα χρόνια, αν χρειαστεί να γίνει κάποιο τυχείο. Όλα αυτά τα οποία απαιτούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες θα το δούμε και θα έχουμε την ευκαιρία ούτως ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον κατολιστήσεις, πλημμύρες κτλ. Είναι μελέτη δηλαδή. Ναι, είναι η οριοθέτηση αυτών των χυμάρων, αλλά στην πορεία θα έχουμε και άλλους, επόμενες, σιγά σιγά.